σε όλους τους αεξίδες και καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Βρισκόμαστε νότια που συνεχίζονται οι εργασίες και για την υπογειοποίηση και για το κτίριο των μουσείων. Βλέπουμε ότι στο κτίριο έχουν τοποθετηθεί όλες τις καλωσίες τελικά και σιγά σιγά θα πιάσουν να το σοβατίσουν. Εδώ έχουμε σήμερα σκυροδέτηση του κομματιού που βλέπαμε να σιδερώνεται την προηγούμενη εβδομάδα. Περιμένουμε την πετονιέρα να έρθει. Και τώρα αργότερα θα πιάσουν και αυτό το κομμάτι. Σίδερα, τα οποία σε λίγο θα βάλει ο Γερανός μέσα. Έχει βάλει ήδη μερικά. Λοιπόν, ξεκίνησε η σειροδέτηση, ήρθε η μπετονιέρα. Ήρθαμε και από την πίσω πλευρά της πρέσας, όπου βλέπουμε να στο βάθος βλέπουμε και τις μπουντόζες. Πάμε και από την άλλη πλευρά να δούμε και το τυχείο που είχε σκυροδετηθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ βλέπουμε το τυχείο το οποίο σκυροδετήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα έχουμε ξεκαλυβώματα. Αυτό θυμίζει ένα εξωτερικό τυχείο της υπογειοποίησης και μια διάβαση, ουσιαστικά θα γίνει όπως έγινε και απέναντι. Πάμε προς δυτικά. Λοιπόν, βρισκόμαστε δυτικά, βρισκόμαστε σε σημείο το οποίο έχουν περάσει με μπετόν όλο αυτό το κομμάτι που βλέπετε.
και έχει ξεκινήσει. Τρυψίματα βλέπω κάτω, στο καρίσματα βλέπω πάνω. Λίγα θα σοκαριστεί όλο αυτό το σημείο, όλο το κομμάτι, για να τρυφτεί πάλι μετά, να σταρωθεί και να βαφτεί. Στο άλλο κομμάτι τοποθετούνται ύψοσανίδες. Εδώ βλέπουμε και το γερανό να σηκώνει μια από τις πλάτες των πέγκητών. Θα ανεβάσει κάτι και μετά θα συνεχίσει και την τοποθέτηση και άλλη τοποθέτηση. Βλέπετε εδώ πέρα έχουν τοποθετηθεί το περισσότερο κομμάτι της δυτικής πλευράς και έχει μείνει το βόρειο-δυτικό κομμάτι της. Αυτή την εβδομάδα θα τελειώσουν σίγουρα και θα μείνει ένα κομματάκι στο νοτιοανατολικό τμήμα. Λοιπόν, εδώ τοποθετούν τις γυψοσανίδες όπως είπα. Λογικά αυτήν την εβδομάδα θα τελειώσει και αυτή η τοποθέτηση και θα ξεκινήσουν να το περνάνε με υλικό τσιμέντο όπως έκανα και στο άλλο κομμάτι. Ήρθαμε ανατολικά, καθώς βόρεια δεν είδα κάποια εργασία. Βλέπουμε την μεγάλη μπουλντόζα να συνεχίζει τη δουλειά τους, να φορτώνει τα φορτηγά με χώμα. Έχει φτάσει στο σημείο αρκετά πάνω, αρκετά, κάποια μέτρα πιο ψηλά από εκεί που θα φτάσει κάτι στις υπογειοποιήσεις. Εδώ ο δρόμος θα ανεβαίνει και θα κατεβαίνει όπως ανάλογα την κατεύθυνση που έχουμε. Εδώ έχουμε τις σφύρες. Η μία έχει πιάσει το κέντρο του δρόμου και η άλλη τις πασαλοπήξεις. Πάμε σιγά σιγά και λίγο πιο νότια. Είμαστε λίγο πιο νότια και εδώ δεν έχουμε κάτι συγκλονιστικό. Έχουν σκάψει λίγο παραπάνω με τον δρόμο, αλλά δεν έχει προχωρήσει κάτι. Οπότε δεν ξέρω τι θα
Περιμένουμε, θα δούμε. Πάμε να δούμε και το γήπεδο. Ανατολικά του γηπέδου έχουμε σοβατίσματα με το παλιό παραδοσιακό τρόπο, όχι με το μηχάνημα, το οποίο έχουν να κάνουν κάποια τυχάκια ουσιαστικά, και εδώ βλέπουμε να ξεφορτώνουν τζαμαρίες. Δεν ξέρω πώς θα το περάσουν από εκεί. Αλλά ειδικοί είναι, ξέρουν, αυτοί δεν ξέρουν. Και θα πιάσουν, έχουν πιάσει αυτά τα τυχεία, θα πιάσουν και το πάνω αργότερα. Νομίζω ότι πιο κάτω έχουν περάσει ένα χέρι σοβά. Λογικά θα έχουμε σοκαρίσματα αργότερα. Και εδώ, όπως και αυτά τα τυχεία, έχουν ένα ελαφρύ χέρι. Και εδώ έχουμε τις δαμαρίες. Έχουν έρθει ήδη οι κάτες άλλες. Λοιπόν, αν κρίνω από τις διαφορές των τζαμαριών που είναι μέσα, που έχουν λαμαρίνα γύρω γύρω, και αυτών που δεν έχουν, οι μέσα προορίζονται προφανώς για σουίτες, ενώ αυτές πρέπει να προορίζονται για το πανοραμικό εστιατόριο, που μάλλον δεν θα ανοίγουν αυτές τις τζαμαρίες, είτε για το VIP εστιατόριο, το οποίο θα βρίσκεται νοτιοανατολικά του γηπέδου, σε θέση αντί για δύο σουίτες θα έχουν το εστιατόριο των VIP. Βλέπετε, εδώ δεν έχουν λαμαρίνες αυτά τα τζάμια, όπως τα μέσα. Οπότε μάλλον είναι για μόνιμη. Είναι μόνιμα τζάμια, είναι σταθερά. Ενώ τα άλλα είναι σειρώμενα, τα οποία προφανώς θα τοποθετηθούν σε κάθε σουίτα. Αυτά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν βλέπω κάποιες άλλες εργασίες. Ίσως γίνονται στα υπόγεια, δεν έχω ρωτήσει. Θα παίρνουμε κάρτα φιλάθλου. Στηρίζουμε την τεχνική μας, που πέρα από την οικονομική εξυγείασή της έχει και ανοίγει και τμήματα καινούργια να πρωταγωνιστούν. Τα λέμε αύριο μεθαύριο, και μόνο ΑΕΚ.